πρώτοι μάγκες στην Ευρώπη οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νάτος εδώ, σε πελάγι ευτυχίας, το ίδιο και οι παίκτες του. Ο Ολυμπιακός παίρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, το αποδεικνύει, το αξίζει, το επιβεβαιώνει. Προφανώς ξέρω που βρίσκομαι, ποιος είναι το απαιτητικός κόσμος, ξέρω πολύ καλά ποιος είναι ο Ολυμπιακός και ποια είναι τα δεδομένα εδώ. Δεν με εκπλήσει τίποτα. Τώρα, εγώ από την πλευρά μου πρέπει να κάνω μια δουλειά με βάση κάποια αντικειμενικά δεδομένα. Και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να λέμε budget και πόσα χρήματα δαπανάει η ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει το know-how, έχει μια κατάσταση για τους προπονητές και τους παίκτες, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να δείξουν τη δουλειά τους και το ταλέντο τους. Οι ιδιαιτερότητες, οι συγκυρίες παίζουν πάντα στη ζωή ρόλο και στις αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, καλός για μένα τελικά, ήρθα πέρσι τον Γενάρη στην ομάδα και είχα την ευκαιρία για ένα δίμηνο να γνωρίσω πρόσωπα και καταστάσεις και αυτό με βοήθησε στη διαδικασία τη φετινή του καλοκαιριού. Από εκεί πέρα, ένα ξαναχτίσιμο σε εισαγωγικά μιας ομάδας που περιλαμβάνει 9 καινούριους παίκτες δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Δηλαδή πιστεύω ότι οι ομάδες που έχουν ένα κορμό και κάνουν 1-2 προσθέσεις στον χρόνο έχουν μεγάλο, το λέγα πάντα αυτό, έχουν ένα μεγάλο προβάδισμα σε σχέση με τις άλλες. Και είναι προφανές κιόλας από την. Άμα δεις τις κατακτήσεις τίτλων, τα Final Four, ποιες ομάδες πάνε, βλέπεις ότι οι ομάδες που έχουν ένα σταθερό κορμό. Για τον Ολυμπιακό είναι σημαντικό να κάνει ένα. Όπως το λέμε, rebuilding, να ξαναφτιάξει μια ομάδα στην οποία θα υπάρχει το ελληνικό στοιχείο και το γεγονός ότι ήρθε ο Κώστας ο Σλούκας είναι σημαντικό κάτω από αυτό το πρίσμα, αλλά επίσης ήρθε και ο Λαρετζάκης, ήρθε και ο Χαραλαμπόπουλος στα μέσα της χρονιάς, κρατήσαμε τον Βεζένκοφ και σύν τους πιο έμπειρους Έλληνες που έχουμε, ο Παπα-Νικολάου, Σπανούλη, Πρίντεζη, υπάρχει ο Κόνιαρης, υπάρχουν και μερικοί νέοι παίκτες που έρχονται από πίσω. Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει σύνδεση με το ελληνικό στοιχείο και επίσης έπρεπε να βρει ξένους παίκτες που είναι διψασμένοι και έχουν κίνητρο. Τα οικονομικά δεδομένα στην παρούσα φάση δεν δίνουν τη δυνατότητα να πάρει Ευρωλίγκας παίκτες, γιατί μίνιμουμ 1 εκατομμύριο κάνει ένας παίκτης Ευρωλίγκας επίπεδο. Οπότε κινηθήκαμε στο EuroCup. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις επιλογές μας, αλλά μιλάμε για 9 καινούργιες. Οπότε αυτό συμπεριλαμβάνει. Ένα χρονικό ορίζοντα που πρέπει να γίνουμε ομάδα. Η αθλητικότητα είναι ένα ζητούμενο, αλλά δεν είναι το μόνο. Προφανώς πρέπει να ψάξουμε τους χαρακτήρες, γιατί θέλαμε. Είναι σημαντικό για μας να έχουμε. Αν με ρωτάς, ας πούμε, ένα πράγμα που ψάχνεις σαν δεδομένο και δεν είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι αυτό. Θέλαμε παίκτες με καλή νοοτροπία και χαρακτήρα, δεν θέλαμε προβληματικούς χαρακτήρες και σε αυτό είμαι 100% σίγουρος ότι τα έχουμε καταφέρει. Από εκεί πέρα η αθλητικότητα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της Ευρωλίγκας και πρέπει να υπάρχει αυτό το δεδομένο σε μια ομάδα, αλλά ταυτόχρονα ο αλτρουιστικός τρόπος που τα παιδιά πρέπει να βλέπουν το παιχνίδι και, γιατί ξέρεις, οι παίκτες είναι πολύ εγωιστές από τη φύση τους. Και πρέπει όσο το δυνατόν αυτό το μεγάλο εγώ τους να μπαίνει κάτω από το εμείς. Και αυτό το λένε πάρα πολύ και ακούγεται κλισέ, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει. Θέλουμε να παίξουμε με ταχύτητα, γιατί αυτό επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ. Με ταχύτητα και στην άμυνα και στην επίθεση. Θέλουμε και η ταχύτητά μας να μην εκφράζεται μόνο στο transition, αλλά και στη set επίθεση. Θέλουμε να παίξουμε δηλαδή γρήγορα. Και γρήγορα περιλαμβάνει. Μια διαδικασία δεν είναι μόνο γρήγορα στην εκτέλεση, είναι και γρήγορα στη σκέψη. Πρέπει δηλαδή γενικά να αυτοματοποιήσουμε καταστάσεις
που και αυτό θέλει κάποιο χρόνο για να γίνει, ιδίως σε μια καινούργια ομάδα. Δηλαδή, το να γνωρίζει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, το να γίνονται αυτόματα κάποια πράγματα, θέλει χρόνο. Σε μια καινούργια ομάδα αυτό δεν υπάρχει. Καταλαβαίνω ότι σε 10 μέρες πόσο ξεκινάει η Ευρωλίγκα και έχουμε απαιτητικό παιχνίδι, αλλά δίνουμε μια μάχη με το χρόνο για να γίνουμε συμπαγείς. Όσον αφορά το πώς βλέπει το μπάσκετ, πώς προετοιμάζεται, γιατί μιλάμε, ξέρεις, εδώ όλοι οι Έλληνες παίκτες μας έχουν ένα χαρακτηριστικό, ότι είναι, ποια λέξη, αιμονική θα έλεγα, με τον τρόπο που δουλεύουν. Ο Ολυμπιακός είχε την ευτυχία αυτά τα χρόνια να έχει παίκτες που ήταν, ο κορμός του να ήταν έτσι. Δηλαδή ο Σπανούλης, ο Πρίντεζης, ο Παπα-Νικολάου και τώρα και ο Σλούκας είναι παιδιά που είναι αιμονικοί με τον τρόπο που προετοιμάζονται και το καλοκαίρι και μέσα στη χρονιά και πριν το παιχνίδι. Ο Σλούκας είναι ο κύριος εκφραστής αυτό. Πιστεύω ότι είναι η συνέχεια του Σπανούλη. Ήταν και δωμάτιο μαζί του 6-7 χρόνια και τον έχει επηρεάσει πολύ. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που ζει για τον μπάσκετ. Προετοιμάζεται πάρα πολύ και το σώμα του και το μυαλό του. Κάνει πολλή προπόνηση. Τώρα είναι πιο όριμος φυσικά. Το σώμα του είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν τα χρόνια που έφυγε. Φυσικά έχει ένα τόνο εμπειρίες, πάρα πολλά Final Four, κατακτήσεις της Ευρωλίγκας, διαχείριση δύσκολων καταστάσεων και παιχνιδιών. Προέρχεται από ένα φοβερό πρόγραμμα και νομίζω ότι είναι στην καλύτερη ηλικία να δείξει τον Ολυμπιακό το ταλέντο του. Ναι, το απρόβλεπτη ακριβώς σου δίνει τη δυσκολία του να κάνεις μια εκτίμηση. Για παράδειγμα, εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες που έχουν κορμό, όπως σας είπα και πριν, έχουν προβάδισμα. Επίσης, οι ομάδες δεν ξεκινάμε όλοι από την διαφετηρία. Για παράδειγμα, παίξαμε με τη Βαλένθια σε ένα φιλικό. Η Βαλένθια έπαιζε μέχρι 30 Ιουνίου το πρωτάθλημά της. Και εμείς έχουμε σταματήσει 3 μήνες πριν. Αυτό, ξέρετε, για όσους καταλαβαίνουν λίγο από αθλητισμό, παίζει μεγάλο ρόλο στην ετοιμότητα που έχεις τώρα. Υπάρχουν κάποια πρωταθλήματα που εξελίχθηκαν και έγιναν. Εδώ εμείς έχουμε σταματήσει από Μάρτιο. Έχουμε σταματήσει από Μάρτιο. Λοιπόν, έχω δει κάποιες ομάδες από βίντεο, έχω δει κάποια επίσημα παιχνίδια που έχουν γίνει στην ΑΣΕΜΠΕ και τις ομάδες που αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα, δηλαδή Βαλένθια, Βιλερμπάν και Μπάγερν. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες ψάχνονται, αλλά θα έλεγα ότι έχουν προβάδισμα αυτές που έχουν κρατήσει τον ίδιο προπονητή για χρόνια και τον ίδιο κορμό παιχτών.